Εφοπλιστεί την εκπαίδευση. Άσπρο. Θα έλεγα. Έχουμε κάποια εικόνα, θα ισχύσει, δεν θα ισχύσει. Κοιτάξτε, περιμένουμε να γίνει δεχτή η πρόταση για κλιμακωτό ΦΠΑ, δηλαδή 0,6 και 13. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα αντικατασταθεί αυτό. Μα έχει απορριφθεί αυτή η πρόταση, δηλαδή. Ναι, εμείς θα επιμείνουμε μέχρι να βρούμε μία λύση. Άδικο είναι το ΦΠΑ, ο ΦΠΑ, έτσι και αλλιώς στην εκπαίδευση, κυρίως όμως είναι άδικο για τους βρεφονηπιακούς και τα φροντιστήρια, για να είμαστε και ειλικρινείς. Εκεί είναι μεγάλη αδικία, γιατί είναι μεγάλη μάζα του πληθυσμού και όπου πλήττεται μεγάλη μάζα, εκεί είναι η αδικία. Ενώ για τα ιδιωτικά σχολεία. Για τα ιδιωτικά για σχολεία. Που τα φέρνουν βόλτα τσίμα-τσίμα, δηλαδή. Για τους πλούσιους δεν μιλάμε. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει ΦΠΑ ούτε στα ιδιωτικά σχολεία, ούτε πουθενά. Από τη στιγμή που κάπου πρέπει να μπει, καλό είναι να μην μπει στους βρεφονηπιακούς ή αυξημένο στα φροντιστήρια. Και να μπει κάπου που κάποιος μπορεί έστω και οριακά να τον σηκώσει. Ναι, υπάρχουν πολλοί που μπορούν να το σηκώσουν. Υπάρχουν αρκετοί που μπορούν να το σηκώσουν γιατί είναι εύποροι όντως. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι όμως που είναι οριακά, όπως είπατε κι εσείς. Ναι, κοιτάξτε. Ελπίζω δεν θα το χαρακτηρίζατε πεντάρο-δεκάρες. Κοιτάξτε, το όποιο κόστος μην και παίρνουμε τώρα μία έκφραση που λέει ένας άνθρωπος εν τη ρήμη του λόγου. Γιατί και οι υπουργοί και το συνειδητοποιώ τώρα. Άνθρωποι είναι, ναι. Τους πιέζει κάποιος. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και μπορεί να πούνε μία έκφραση η οποία δεν αρμόζει εκείνη τη στιγμή. Αλλά μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα. Ειλικρινά, έχει ξεσηκωθεί τέτοιος άλλος για την ιδιωτική εκπαίδευση, ειδικά για τα ιδιωτικά σχολεία, και δεν είδα κανέναν, ούτε γονιό, ούτε σχολάρχη, ούτε ιδιοκτήτη σχολείων, να ξεσηκώσει άλλο. Πέρσι, για παράδειγμα, πέρσι. Όταν οι καθηγητές των ιδιωτικών μπήκαν στο Υπουργείο Εργασίας και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή η ίδια η γνώση έγινε καθαρά εμπορικό προϊόν και με τη σφραγίδα του νόμου. Yeah. Ότι οι καθηγητές είναι υπάλληλοι σούπερ μάρκετ ή ενός, πώς το λένε, υποδηματοποιείου. Δεν είδα να ξεσηκωθεί κανένας δώρος. Τώρα βλέπω ξαφνικά να έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν, ενώ πλήττονται άλλες ομάδες του πληθυσμού, πολύ πιο ευάλωτες. Τι να κάνουμε, κάποιοι πλήττονται. Όλοι πληττόμαστε σε αυτή την κρίση. Μακάρι να μην πληγεί κανένας. Μακάρι του συγκεκριμένου. Ναι. Έχετε εσάς η Τρόικα, ας πούμε το κουαρτέτο, όπως το λένε, σας έχει απαντήσει καταρχήν αρνητικά. Έχει πάρει την πρόταση και σας έχει πει περιμένετε να δούμε. Έχει πει, ναι, έχει πει ότι δεν θέλει κλιμακωτό ΦΠΑ. Και έχει απορρίψει αυτή την πρόταση. Ναι. Τώρα, να δούμε τώρα, εμείς προσπαθούμε. Εσείς τι περιμένετε, να βρεθεί άλλο ισοδύναμο. Να βρεθεί άλλο ισοδύναμο. Το οποίο είναι και δουλειά το του οποίο ισοδύναμο, ναι, δεν είναι δικό μας. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Εμείς πιέζουμε ως Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Ο Υπουργός ο Νίκος Φίλης, του οποίου είναι και αρμοδιότητα η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια. Εσείς έχετε την τριτοβάθμια από ό,τι ξέρω. Ναι, την τριτοβάθμια. Πανεπιστήμια. Ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Εσείς, σαν φιλοσοφία, σαν Υπουργείο Παιδείας. Το ρωτάω περισσότερο να τα ξεκαθαρίσουμε τα θέματα και οι πενταρογονδεκάρες που αναφέρθηκα προηγουμένως. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πει κάποιος μια κουβέντα εν τρίμη του λόγου, αλλά μόνο που αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να λέγεται. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το ίδιο συνέβη και με τα μακαρόνια. Εμείς είμαστε εδώ με τον Δημήτρη, οι ίδιοι που είπαμε ότι εντάξει, μια κουβέντα ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σαν φιλοσοφία. Και το Οδύσσαν αμάρτητος μια κουβέντα ήταν. Του Σαμαρά τότε. Είπα και αυτό στον τρίμη του λόγου που δεν ήταν αμάρτητο. Ναι, και το ευχαριστούμε του Αμερικάνου ακόμα μια κουβέντα ήταν. Για αυτό δεν βάστο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εσεί σαν πολιτικοί ξεχωρίζετε του ανθρώπου που πηγαίνουν στο ιδιωτικό, επιλέγουν να πάνε τα παιδιά του και στο δημόσιο. Και, υπάρχει αυτή η ταξική διάσταση, α πούμε. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Αλλά η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας είναι να σωθεί καταρχά και να σταθεί στα πόδια τη η δημόσια παιδεία. Αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου και αυτή πρέπει να είναι ενός Υπουργείου Παιδείας. Δεν υπάρχει αμβολία. Η προτεραιότητα είναι αυτή. Η προτεραιότητα αλλά όχι είναι να διαλυθεί και το ας πούμε, πες ότι είναι ένα δεκανίκι για την εκπαίδευση. Διότι εδώ που τα λέμε και τα φροντιστήρια προσφέρουν δουλειά, έτσι όπως έχει τα χάλια. Σας είπα, τα φροντιστήρια αφορούν την πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Άρα τα φροντιστήρια είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Κανένας υπουργός αυτής της κυβέρνησης δεν έχει σκοπό να διαλύσει οτιδήποτε. Θέλει όμως να υπερασπιστεί καταρχάς τη δημόσια παιδεία, γιατί εκεί παίζεται η συνοχή της κοινωνίας. Εσείς, σαν υπουργός παιδείας, πώς σας φαίνεται, δηλαδή, γιατί η χώρα που υπάρχει, ότι μπήκε κάποια στιγμή το Μοσχάρι
ναι, δίπλα στην εκπαίδευση. Ναι. Και προκρίθηκε να απαλλαγεί, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ναι, όπως χάρη, από το 23% και να πάει στην εκπαίδευση. Δεν, ναι, είναι λίγο παράξενο? Συγγνώμη, αυτό, ρε παιδιά. Το μοσχάρι, έτσι όπως το βάζουμε δίπλα στην εκπαίδευση, το μοσχάρι είναι καταναλωτικό αγαθό, είναι διατροφικό αγαθό, το οποίο τρώει όλος ο πληθυσμός. Δεν είναι ότι βάζει κανείς. Και επίσης εισάγεται από τους δανειστές μας, από τις χώρες των δανειστών μας. Τρώγεται, καταναλώνεται, αυτό, ναι, καταναλώνεται από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Ένα παιδί πρέπει να φάει μοσχαρίσιο κρέας? Αφορά όλο τον πληθυσμό. Δηλαδή, ξέρετε τι έχουμε πάθει? Για να το κάνουμε λίγο λιανά. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, με αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, είναι ποιος θα ρίξει στον άλλον το φορτίο. Δηλαδή, αν δεν πάει εκεί, να πάει κάπου, ναι, αλλού, αρκεί, ναι, να μην με αφορά εμένα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι τι πλήττει μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού και κυρίως την πιο ευάλωτη μάζα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μη μου βάζετε τώρα σε σύγκριση το μοσχάρι. Είπε κανένας... Μπήκε, δυστυχώς μπήκε. Ναι, γιατί, αλλά έτσι αφορά, όπως το λέτε εσείς, μπορεί να πει κανείς και για άλλα τρόφιμα που πρέπει να τρώνε τα παιδιά, για τα οποία έχουν πάει στο 23%. Ναι, κοιτάξτε, τα βασικά είδη διατροφής, αυτά δηλαδή που τρώει ένας άνθρωπος, που πρέπει να τρώει ένας άνθρωπος, εκτός αν αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι οι φτωχότερες, οι πιο αδύναμες τάξεις δεν πρέπει να τρώνε μοσχαρίσιο κρέας. Δηλαδή εκεί, αλλά και οι πιο φτωχές τάξεις πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν φροντιστήριο τουλάχιστον. Το είπαμε. Για το φροντιστήριο το είπαμε, ναι, και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εδώ όμως το δεν γίνεται. Και εγώ θέλω από τους δημοσιογράφους, δηλαδή το παρακαλώ, είναι ότι δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση? Ή μας πιέζουνε με τη συμφωνία που έχει γίνει? Δηλαδή, αν δεν βγει η χώρα από αυτό το φαύλο κύκλο... Σωστό είναι το επιχείρημά σας αυτό. Και σωστή, εγώ θα έλεγα... Αλλά δικαιούται ο άλλος να σου αντιπαραθέσει ότι, ναι, και οι προηγούμενοι δεν θέλανε. Να σας πω κάτι. Οι προηγούμενοι, και εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Και εκεί είναι ίσως το λάθος που κάναμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά ποια ήτανε? Ότι οι άλλοι προτιμούσαν να καταστραφεί η δημόσια εκπαίδευση, η δημόσια παιδεία, προκειμένου να μην πειραχτεί τίποτα άλλο. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είδα να κλαίει κανένας όταν βγήκανε σε διαθεσιμότητα τόσοι καθηγητές που έβγαιναν από δημόσιο σχολείο. Δεν είδα να κλαίει κανένας. Εδώ γίνεται η κακομοίρα σε αυτή τη χώρα. Παιδιά, εμείς. Εμείς ήμασταν αυτοί. Εσείς, τα μέσα, όλοι, άπαξες. Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω για τους άλλους. Yeah. Είναι όταν έχεις, είσαι σε τέτοια δύσκολη φάση που είναι το μνημόνιο, γιατί είναι, yeah, και για τους άλλους και για μας, είναι η προτεραιότητα που θέτεις. Ποιον θέλεις να περισσώσεις με νύχια και με δόντια και ποιον δεν θέλεις να περισσώσεις? Εγώ είδα με τους άλλους ότι δεν θέλανε να περισσώσουν πάρα τη πολύ λογικά. Δεν παιδεία. Νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση όμως, ναι, που να θέλει, ας πούμε, να κόψει τις συντάξεις. Όχι, βεβαίως. Η διαφορά, και προφανώς δεν θέλει, ναι, και αυτή η κυβέρνηση να κόψει συντάξεις. Ναι. Η διαφορά είναι ότι εσείς λέγατε ότι έχετε τον τρόπο να μην τις κόψετε. Ναι. Όχι, λέγατε μόνο ότι έχετε τον τρόπο, ναι, να τις κόψετε, ότι έχετε τον τρόπο να δώσετε και την 13η σύνταξη πίσω. Και ότι, ναι, έχετε τον τρόπο να δώσετε κοινωνικές παροχές στο πρόγραμμα της ΕΕ κλπ. Ναι, αυτή σωστό. Είναι η διαφορά η μεγάλη. Αυτό βρίσκεται μπροστά σας τώρα. Αυτό παραμένει στόχος μας. Γιατί μια κυβέρνηση λειτουργεί σε βάθος τετραετίας. Δεν λειτουργεί σε βάθος ούτε εξαμήνου, ούτε χρόνου, ούτε δύο χρόνων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να περάσουμε αυτό τον κάβο. Η διαφορά στην πολιτική των κομμάτων, σε αυτή τη θέση που βρεθήκαμε, γιατί εγώ θα επιμένω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, ότι κάποιος πρέπει να απολογηθεί για τη θέση που έχει βρεθεί αυτή η χώρα. Εγώ δηλαδή θα επιμένω ότι μετά από δύο αιώνες ελεύθερου πολιτικού βίου, δεν μπορεί αυτή η χώρα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το θέμα λοιπόν για κάθε κυβέρνηση είναι τι θέλει να περισσώσει. Από τη στιγμή που εμείς το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που δεν θέλανε να περισσώσουν ήταν ο δημόσιος χώρος και οι φορείς του. Το είδαμε στα πανεπιστήμια και μοιάζει, στα ΤΕΗ, τα είδαμε... Μοιάζει όμως, μοιάζει, συγγνώμη που θα σου το πω, ναι, μοιάζει κατά αναλογία με τη μανία που είχαν οι άλλοι εναντίον του κράτους, ναι, να έχει αντίστοιχη μανία εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Γιατί δηλαδή έβαλες 23% στα γυροκομεία, επειδή είναι ιδιωτικά? Αφού δεν έχει το κράτος γυροκομεία να βάλει τους γέρους. Ναι, σωστό, συμφωνώ. Εγώ τι σας είπα ευθύς εξ αρχής, ότι αυτά τα μέτρα, όποιον και να πλήττουν, είναι άδικα. Ναι. Από τη στιγμή όμως που πρέπει να επιλέξει κανείς ανάμεσα στο τι εξασφαλίζει,
το δημόσιο χώρο και τι δεν τον εξασφαλίζει, προτιμά εκεί που είναι η μεγάλη μάζα του πληθυσμού και οι πιο αδύναμες τάξεις. Είναι θέμα επιλογή σε μια κρίσιμη στιγμή όπως λοιπόν, αυτή που διανύουμε. Να το ανοιχτό πανεπιστήμιο να ρωτήσουμε τις δικές σας μοδιότητες. Τι γίνεται, σε τι σημείο βρισκόμαστε. Λοιπόν, το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι μια χαρά πανεπιστήμιο και ελπίζω να παραμείνει. Το θέμα είναι ότι με τους διοικητικούς υπαλλήλους, το οποίο θα λύσουμε και άμεσα, πόσοι είναι, 200 περίπου. Ναι, γύρω στους 200, 177, κάπου εκεί. Είναι ότι ήταν με συμβάσεις έργου. Και εδώ θα πρέπει να αναρωτηθεί το προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν με συμβάσεις έργου, ενώ θα μπορούσαν να είχαν μία σύμβαση αορίστου χρόνου, με ΙΚΑ, χωρίς να πληρώνουν τον ΟΑΕ, αλλά να είναι με ΙΚΑ ασφαλισμένοι, είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Και ενώ το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένα υγιές πανεπιστήμιο από άποψη οικονομική, κανένας δεν κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να πάρουν μία παράταση αυτό το διάστημα, πράγμα που σχεδόν έχουμε εξασφαλίσει ο πρόεδρος του ανοιχτού. Ναι. Και μετά να περάσουμε με νομοθετική ρύθμιση να λύσει αυτό το καθεστώς, να λυθεί αυτό το καθεστώς ομοιρίας, το οποίο είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να είναι μέσα στις ρήτρες πρόσληψη, μη πρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι, δεν είναι σε αυτό. Γιατί έχει δικά του λεφτά το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Είναι υγιές πανεπιστήμιο. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή μας είπατε ότι είστε η αρμοδιότητα σας είναι τα πανεπιστήμια. Ναι, και τα ΤΕΗ. Για τα ξεχνάμε, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που ρωτάμε κάθε φορά κάποιον που ξεκινά αυτή τη δουλειά. Ναι. Σκοπεύετε να φέρετε άλλο νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια συνολικά και πότε? Θα αλλάξει από τον υφιστάμενο? Θα σας πω, ναι. Καταρχάς δεν σκοπεύουμε να το παίξουμε πάλι από την αρχή οι μεγάλοι μέντορες της παιδείας και ειδικά τον ΑΗ. Έχουμε βαρεθεί από υπουργούς με τα μεγάλα σχέδια που καταστρέφουν τελικά την παιδεία και ειδικά σε αυτό το, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο όποιος υπουργός μπαίνει θέλει να κάνει τα δικά του. Ναι. Καταρχάς θα λύσουμε με μεταβατικό νόμο, ήδη το ξεκινήσαμε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να τελειώσουμε με αυτά που δημιούργησαν τεράστια δυσλειτουργία στην ανώτατη εκπαίδευση. Δηλαδή τα συμβούλια ιδρύματος και οι αρμοδιότητες που είχανε, ένας απολύτως αντιδημοκρατικός μηχανισμός μέσα στο πανεπιστήμιο, το οποίο θα διορθώσουμε. Και δεύτερον, θα κάνουμε διάφορες ενέργειες, νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα δώσουν ευελιξία στα πανεπιστήμια σε αυτή την περίοδο και στα ΤΕΗ, σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, να μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά στις απαιτήσεις που έχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κόβονται που κόβονται οι προϋπολογισμοί των ΤΕΗ και των πανεπιστημίων. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Η χρηματοδότηση πώς είναι αυτή τη στιγμή? Η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ, είναι υποχρηματοδοτούμενα η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή αυτό προσπαθούμε τώρα να κάνουμε σε συνεννόηση συνεχώς με τους Πρετάνιους και τους Προέδρους, είναι να βρούμε τρόπους να μειωθούν τα λειτουργικά τους έξοδα. Ήδη έχουμε κανονίσει συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΕΗ, με τη διεύθυνση της ΔΕΗ, για να μειώσουν το τιμολόγιο των ανώτατων. Ναι, για το ρεύμα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο λειτουργικό έξοδο, η λειτουργική δαπάνη. Το μεγάλο έξοδο του πανεπιστημίου είναι το ρεύμα. Το ρεύμα. Ναι. Το ξέρετε ότι τρώει το 40% του προϋπολογισμού. Τι λέτε, γιατί αυτό, πώς τόσο? Γιατί είναι μεγάλες μονάδες, είναι μεγάλες εγκαταστάσεις και δεν έχουν τιμολόγιο όπως έχουν οι μεγάλες μονάδες. Έχουν γιατί, δηλαδή κανονικό τιμολόγιο. Γιατί, αυτό θα συζητήσουμε με τη ΔΕΗ. Δηλαδή έχει ένα, εργοστάσιο, άλλο τιμολόγιο και δεν έχει το πανεπιστήμιο μας. Το πανεπιστήμιο που θα έπρεπε να έχει δωρεάν ρεύμα. Ναι. Και ας μην έχει δωρεάν, αλλά να έχει ένα. Να έχει λειτουργικά. Αυτά είναι τα μυστήρια πράγματα που δεν έχω μπορέσει ποτέ να τα καταλάβω. Αυτό θα διαπραγματευτούμε τώρα και ελπίζω ότι η ΔΕΗ θα το κάνει, γιατί είναι άδικο. Όπως θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Να σας πω για παράδειγμα ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών πληρώνει 1.200.000 δημοτικά τέλη το χρόνο. Είναι ένα ποσό. Πληρώνει ή χρωστάει? Ναι, ναι.
Φέρετε να πληρώνει. Εντάξει, στο χάρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτά τα θέματα από τη στιγμή που είναι. Εσείς, ωραία, είναι μπράβο και καλά, το κάνετε και μπράβο. Να σας πω. Δεν ξέρω τι θα καταφέρετε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Επ' αυτού. Αλλά κράτο σε κράτο συνεργάζεται. Θα βρεθεί μια λύση, ας πούμε. Βέβαια. Πείτε μου κάτι. Όλη αυτή η ιστορία με τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Ναι. Που είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία. Μπαίναν οι φοιτητές μέσα. Οι Πριτάνεις, αυτό. Μετά οι Πριτάνεις γινόντουσαν βουλευτές. Αυτό. Δηλαδή όλο αυτό το μάλλον. Πιστεύετε ότι εσείς θα το αποσοβήσετε? Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Την ανακατοσούρα στο διοικητικό πράγμα. Ναι. Θα βρείτε έναν τρόπο να λειτουργεί το πανεπιστήμιο και να μην έχετε αντιδράσεις? Γιατί είναι βασικό γι' αυτό. Κοιτάξτε, αντιδράσεις μέσα στο πανεπιστήμιο θα υπάρχουν πάντα. Και είναι υγιές να υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν κάναμε στην Βρετανία με τους αυτούς. Το θέμα είναι να μπορέσει να λειτουργήσει δημοκρατικά το πανεπιστήμιο. Με το νόμο, το περίφημο 4009, τον αποκαλούμενο νόμο της Διαμαντοπούλου, δημιουργήθηκε μια τέτοια σύγχυση και αντιδημοκρατικότητα στα πανεπιστήμια, που πραγματικά, επειδή είμαι πανεπιστημιακός και το έζησα, έγινε η απόλυτη, είχε ως αποτέλεσμα την απόλυτη δυσλειτουργία των πανεπιστημίων. Πολλές φορές διακρινόμαστε, επί πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τα τελευταία, από έναν επικίνδυνο επαρχιωτισμό, να φέρουμε ξένους για να μας σώσουν, για να αποκτήσει διεθνή εμβέλεια το πανεπιστήμιο ή τα ΤΕΗ. Αυτά είναι πραγματικά επικίνδυνος επαρχιωτισμός. Έχουμε καθηγητές οι οποίοι είναι και το αποδεικνύουν τα ίδια τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, η εξέλιξη των φοιτητών τους. Τώρα η νομική συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό. Εδώ βγήκε ο καλύτερος ρήτορας. Ο καλύτερος ρήτορας και ξεχνάω και το έχω το όνομα του παιδιού εδώ είναι πέρα. Και η πρώτη φορά. Και πέρυσι είχαμε βγάλει έναν άλλον που ήταν ο καλύτερος. Από ρητορία πάμε καλά. Ναι, η ρητορία όμως θέλει και επιχείρημα σε τέτοιους διαγωνισμούς. Έχουμε αναπτύξει κουλτούρα ρητορία στα τελευταία χρόνια σε κάθε επίπεδο. Ναι. Και στο δημοσιογραφικό και στο πολιτικό. Δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι επαρχιωτισμός αυτό το πράγμα. Είναι επαρχιωτισμός. Διότι ο δικός μας εδώ πέρα είναι μπερδεμένος μέσα σε χίλιες. Δηλαδή. Παιδιά, όλοι οι καθηγητές πηγαίνουν σε διεθνή συνέδρια. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έρχονται συνάδελφοι από μεγάλα πανεπιστήμια. Καλοί είναι αυτοί. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν εκλέγονται, έχουν αρμοδιότητες απολύτως συγχυσμένες. Απολύτως. Δεν ξέραν οι ίδιοι, επειδή είχα πολλούς φίλους που ήταν σε τέτοια συμβούλια ιδρυμάτων και οι οποίοι δεν ξέρανε τι αρμοδιότητα είχαν. Από την άλλη μεριά λειτουργούσαν. Ναι, αλλά ήταν διορισμένοι. Αυτό το αλλάζω τώρα, ξεμπαλώνω το άλλο, ξεμπαλώνω το άλλο. Θα λειτουργεί καλύτερα. Δεν θα ένα πράγμα εκεί να ξέρουν πώς δουλεύει ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί τα συμβούλια ιδρύματος να έχουν τρεις αρμοδιότητες, και διατακτική και ελεγκτική και εποπτική, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί ένα όργανο, τα όργανα του πανεπιστημίου διοίκησης, να μην αντιπροσωπεύουν όλο τον πληθυσμό του πανεπιστημίου. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα τα παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν για πανεπιστήμιο του χρόνου ή του παραχρόνου να βρεθούν σε άλλο σύστημα? Υπάρχει, έχετε τέτοιο σχέδιο? Κοιτάξτε, αυτό το μεγάλο σχέδιο, γιατί αυτά είναι μεγάλα σχέδια, θα προκύψει μετά από εθνικό διάλογο. Δεν πρόκειται τώρα να αποφασίσω εγώ ή ο Φίλης εν μία νυχτή ότι αλλάζουμε το σύστημα. Είπαμε ούτε ότι θα εφνιδιάσετε. Ούτε θα εφνιδιάσουμε. Αλλά αυτό θα γίνει. Ξέρετε τώρα την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι. Βέβαια το ξέρω. Λέω, έχει γουστό πάλι. Καινούργια κυβέρνηση έχει γουστό, αλλά Όχι, αυτό δεν θα γίνει ευνηδιασμός. Τα μεγάλα ζητήματα θα μόνο συζητηθούν. Μόνο τις ερωτήσεις μπορεί να αλλάξει λίγο, κύριε Αντοπούλη. Τώρα θα δω, όχι. Εγώ πια τις ερωτήσεις δεν μπορώ να τις ελώ. Δεν μπορώ όχι να τις αλλάξω. Γιατί, όχι, δεν συμμετέχω έτσι κι αλλιώς. Κανένας υπουργός. Λέω, αν έχει μείνει κάτι αδιάβλητο σε αυτή τη χώρα. Είναι οι εξετάσεις. Είναι οι εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ποτέ δεν έχει, γιατί δεν έχει κανείς άμεση επαφή, τουλάχιστον από τους πολιτικούς. Λοιπόν, και εγώ λέω, και αυτό που λέω επαρχιωτισμός και το οποίο βλέπουμε σε κάθε βήμα, είναι ότι δημιουργούνται λόμπι και στις Βρυξέλλες, από εδώ, από δικούς μας, πώς θα χτυπηθεί και πώς θα πιεστεί η κυβέρνηση σε κάθε τι που θέλει να κάνει. Ειδικά δε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το έχουμε βέβαιο αυτό, γιατί, το ξέρω. Τι συμφέρον έχουν δηλαδή οι Βρυξέλλες? Όχι, δεν φαγωθήκαν οι Βρυξέλλες.
είναι από εδώ οι δικοί μας παγωθήκαν. Που πηγαίνουν, δηλαδή, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει δηλαδή, να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή οι κουκουλοφόροι μας καρφώνουν, ας πούμε. Όχι κουκουλοφόροι, όχι με το οι πρόσωπό τους. Οι παλιοί κουκουλοφόροι, θυμάστε στην Τρόικα ναι, που ναι, λέγανε διάφορα. Ναι, 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 όχι. Είναι κανονικά οι άνθρωποι ναι. με τα πρόσωπά τους και αυτά, οι οποίοι θεωρούν ότι ένα νόμο που έφτιαξαν είναι το απάβγασμα της σοφίας και ότι δεν πρέπει να πειραχτεί με τίποτα. Α, λέτε από τους εμπνευστές των νόμων. Από λέτε, τους ναι. εμπνευστές των νόμων. Ας ακούσουμε λίγο. Για τη λένε... Διαμαντοπούλου λέτε τώρα. Ναι, για τη Διαμαντοπούλου. Ό,τι τι κάνει δηλαδή. Γιατί όλος αυτός ο σάλος που ξεσηκώθηκε και με το νομοσχέδιο Μπαλτά, ναι. το οποίο μπορεί να υπήρχαν διατάξεις που ήταν προς συζήτηση, αλλά όλο αυτό το μέτωπο κατά του Αριστίδη Μπαλτά ναι. δεν δημιουργήθηκε έτσι τυχαία. Τι Διαμαντοπούλου το έκανε. Δημιουργήθηκε από όλον αυτό τον κύκλο. Καλά, και η Διαμαντοπούλου ήταν μέσα. Και ο Μπαλτάς δεν τον άλλαξε. Όχι, τον άλλαξε το 500. Όχι, δεν ήταν ότι τώρα. Τον άλλαξε γι' αυτό το λόγο. Ότι τον άλλαξε επειδή είχε άδικο. Γιατί, κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε συνεννόηση με τους Πριτάνης και τους Προέδρους των ΤΕΗ, όπως ήταν και ο κύριος Μπαλτάς. Σε πάρα πολλά θέματα συμφωνούμε. Καλά, πάντως το να μάχεται η Διαμαντοπούλου δεν... για τον νόμο της και μα να πιστεύω ότι είναι σωστό. Μα δεν είναι Διαμαντοπούλου μόνο, παιδιά. Μαζευόντουσαν 300-400. Ναι, ρε, παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που μαζεύονται. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή να θεωρούμε τα συμβούλια του Ιδρύματος έτσι όπως είχαν φτιαχτεί. Όσο ότι καλύτερο έχει φτιαχτεί στην παιδεία, ναι, ως τη μεγάλη τομή. Ναι, αλλά υποστηρίζεις κάτι που αποφάσισες, δεν είναι και σόν και καλά. Μα αφού βλέπεις ότι υπήρξε αντίδραση από την τριτοβάθμη, ότι μα και δεν τώρα θα υπάρξει αντίδραση, αυτό που θα κάνετε. Εμείς κοιτάξτε, είμαστε σε συνεννόηση συνέχεια με τους Πριτάνες και τους Προέδρους και είδαμε τις δυσλειτουργίες αυτού του πράγματος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να πούμε πέντε πράγματα γύρω ακόμα ή... Ναι, θα μας κάνει και παρέα και στο άλλο θέμα. Ναι, γιατί θέλουμε και μια συνδεσούλα μετά. Δεν σας πειράζει να καθίσετε να μας κάνετε παρέα. Μέχρι τι ώρα. Εδώ δεν καλό να κάνεις, θα φύγετε. Ναι, ωραία, εντάξει. Θα με διώξουνε, θα πάρει ο Τσίπρας τηλέφωνο. Αυτό είναι. Θα πει τη διώχνω. Τη βλέπεις, έχει χιούμορ, αυτό είναι που την κάνει συμπαθέστατη. Λοιπόν, πάμε.